Ακόμη 10 λεπτά, το παιχνίδι μοιάζει να ζωντανεύει λιγάκι με την κεφαλιά του Βαλένσια, με τη διπλή φάση του Παναθηναϊκού. Ο Ασεβέδο, εκεί που δεν υπάρχει η καναλική φανέλα, αλλά ο Γετβάη κάνει λάθος και φάνηκε να τραυματίζεται και όλας, ο ίδιος πήγε στην μπάλα. Ο Μπρινιόλι ελευθέρωσε στον Χουάνκαρ, αυτός έξυπνα στον Πέρεθ, ο οποίος τσίμπησε και τώρα υπάρχει χώρος για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπερνάρ έχει δεξιά του τον Μαντσίνη, σε αυτόν πέρασε την μπάλα στα όρια της περιοχής. Γύρισμα, ο Ασεβέδο προς τα πίσω. Είναι αυτές οι τελευταίες μπάλες του Παναθηναϊκού στην περιοχή, δίχως σιγουριά. Ο Παναθηναϊκός πάντως θέλει να παίξει πιο γρήγορα και τα καταφέρνει. Ο Παλάσιος, καταπληκτική κίνηση, έπεσε, πέναλτι! Ο Ιωαννίδης με 3 μέτρα φορά. Θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Τσιντώτας έπεσε σωστά, ίσως να ακούμπησε και την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα. Με τον Ιωαννίδη να βρίσκει το έκτο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα. 7 έβαλε σε όλη τη σεζόν πέρσι, 14 αγωνιστικές. Ο Ιωαννίδης πίεσε τον Ασεβέδο. Ακόμα μισό λεπτό, εδώ είναι οι τελικές. 2 από τις 4 του Παναθηναϊκού στην ίδια φάση. Για το πρώτο ημίχρονο, ο Κούντε θα ψάξει το πέναλτι. Έφυγε ο Μπρινιόλι από την εστία του. Τι λάθος έκανε ο Ιταλός, ο οποίος βγήκε από τη γραμμή και έδωσε την ευκαιρία στον αρχηγό του Ανδρομήτου να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Ανδρόμητο από το πουθενά. Ο Διαμαντόπουλος, 1 λεπτό καθυστερήσεων. Στο δεύτερο παρά στο πρώτο, ο Ατρόμητος εντός, ο Παναθηναϊκός εκτός. Το γκολ του Γκονζάλης ήταν μόλις το δεύτερο που έχει βάλει ο Ατρόμητος εντός έδρας στο πρώτο ημίχρονο. Έχει σκοράρει 5 φορές το δεύτερο, έχει δεχτεί 3 γκολ. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που έφτασε τα 6 στο πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι του Ιωαννίδη, έχει βάλει 8 στο δεύτερο, έχοντας δεχτεί 2. Με και Ασεβέδο και Τζαβέλα στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Σχέκεφελτ, έρχεται ο Γκονζάλες ξανά με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε, ο Ασεβέδο είναι στην επιστροφή της. Δεύτερο δοκάρι, γκολ! 2-1 ο Ατρόμητος, ο οποίος με το βέργο γυρίζει τούμπα το μα. Τριπλή κίνηση βλέπω από τον Παναθηναϊκό. Ο Πέρεθ έπαιξε με τον Ιωαννίδη ανάμεσα σε 3 του Ανδρομητού. Έκλεψε ο Κούντε και τώρα ο Ρομπάικ έχει φύγει. Ο Γκονζάλες εκεί πήγε η μπάλα, έκανε κίνηση. Ο Ρομπάικ του πέταξε ο αρχηγός του Ανδρομητού. Ο Μπρινιόλι έμεινε κολλημένο. Τσίμπημα πάνω από τον Ιταλό. 3-1. Ο Ατρόμητος από το 0-1 του 38 βρίσκεται στο 3-1 στο 64. Απίθανα πράγματα στο Περιστέρι. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα, ο Παναθηναϊκός πιέζει και έχει τις ευκαιρίες. Ο Ατρόμητος με κινησμό βρίσκει 3 γκολ. Θα ψάξει τον Βαλένσια, αυτός πήρε την κεφάλια από τον Βαγιανίδη, ο οποίος επέστρεψε στη φάση και απομακρυνέ. Ο Μπερνάρ κράτησε την μπάλα μέσα και ο Πέρεθ μακριά, ο Ασεβέδο με πίσω βήματα. Κλέν Χέισλερ, πέρασε ωραία από τον Γιουμπιτάνα, άφησε πλεονέκτημα ο Διαμαντόπουλος. Μαντσίνη από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού σήμερα. Με τον Ιωαννίδη να μην μπορεί να περάσει όλο τον κόσμο, αλλά να βρίσκεται σε θέση τεντατέτ με το αριστερό. Τσιντώντας με τα πόδια, η μπάλα μένει ζωντανή στην περιοχή. Έρχεται ο Μπερνάρ να φύγει από τον Ακούντε. Το σούτ από τον Πέρεθ, πλασέ, κόρνερ. Στη γωνία είναι ο Μπερνάρ με το δεξί πόδι. Η μπάλα δεν πέρασε, κάτι ζήτησε ο Πέρεθ. Ιωαννίδης και Τσιντώτας για δεύτερη φορά στο μάτς. Ο Ιωαννίδης από την άλλη πλευρά, ο Τσιντώτας 3-2. Τον καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός μειώνει. Δεύτερο γκολ για τον Ιωαννίδη στο μάτς, 7ο δικό του στο πρωτάθλημα, όσο είχε βάλει.